all of them. There will be none left living to tell their stories. Bring me their heads. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε στο ακόμα επεισόδιο των The Two Modelkits. Είμαι ο Γιάννης, είναι ο Χρήστος και μαζί μας σήμερα έχουμε ένα CBR 600 του 8 και τον Άντριαν που μας το έφερε να μας το δείξει. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, αδερφέ. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Πολύ ωραία εκπομπή καταρχάς. Τα συγχαρητήριά μου. Λοιπόν, για πάμε. Σήμερα, τέλος πάντων, το story πώς πάει, ότι έστειλε κάποιος, μου λέει ο Γιάννης έχει στείλει ένα CBR 600 κτλ. Μας έχει στείλει αρκετό καιρό πιο πριν το παιδί. Του λέω: okay, εφόσον έχουμε, λέω, δείξει τα παιδιά πρόσφατα και το Kawasaki, είναι καλή μέρα για να κάνουμε ένα συγκριτικό, ας πούμε, μια συγκριτική δοκιμή τέλος πάντων. Οπότε πρέθηκε ο κατάλληλος, τα φέραμε δίπλα-δίπλα. Να πούμε για τους γνώστες εδώ που είναι καλύτεροι στα street, ότι αυτό είναι του πότε, Γιάννη? Το 5 και το 6 έβγαινε αυτό. Okay, και 7-8 έβγαινε το CBR. 7-8 το CBR. Λοιπόν, αυτό είναι 636 κυβικά. Αυτό είναι 600 κυβικά. Αυτό είναι 100, πόσα άλογα. 118, 120. 120. Και αυτό είναι για άντρες. Αυτό είναι 130. 130 άλογα, έτσι. Λοιπόν, γιατί έχω χάσει το κέντρο και κάνω το δικηγόρο διαβόλου. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες μας λίγο το story, πώς το απόκτησες και τα λοιπά αυτό το μηχανάκι. Καταρχάς, πάντα είχα την αγάπη το, για το σκεφτό το 600. Mm-hmm. Δεν ήθελα ποτέ 1000, ήθελα, ήξερα το ταβάνι μου είναι το 600. Ξεκίνησα με τον Ninja το 2,5. Mm-hmm. Γνωστό μηχανάκι για πρώτη μηχανή κτλ. Ναι. Το κράτησα 1,5 χρόνο. Με το που στο εξάμεινο που είχα το 2,5 ανέβηκα σε ένα φίλο σε 600. Εντάξει. Βάλα φωτιά το ίδιο. Ναι, δεν ήθελα το ίδιο βράδυ να βάλω φωτιά. Τα ξεσπάσα ιδέα που είχα για τις μηχανές. Ήταν το πρώτο μηχανάκι στο. Ναι, το πρώτο. Ούτε παπί δεν είχα. Ούτε παπί, ούτε σκούτερ, τίποτα. Ναι, ναι. Απευθεία στο συλλέκτη. Ναι, είναι μεγάλη σχολή. Είναι ακριβώς το ίδιο στήσιμο. Όπως το οδηγάω αυτό, μου θυμίζει το 2,5 στο στήσιμο και στο. Στην οδήγηση και τα λοιπά, αλλά καμία σχέση στον γκάζι. Είναι. Λογικό. Ναι. Σίγουρα, και αναρτήσει και τα φρένα. Αναρτήσει, φρένα, καλά, ξεκάθαρα. Έχει. Αλλά γενικά οδήγηση και στήσιμο είναι. Μου είναι οικείο. Ναι. Με το που ανέβηκα σε αυτό από το 2,5, καμία. Δηλαδή δεν είχα κανένα θέμα. Ανέβηκα, οδήγησα και έφυγα, τίποτα άλλο. Ναι. Το σκεφτό του πράγματο. Ναι, αυτό. Οπότε εκείνο το άφησε από τη στιγμή που πήρε το 600. Δηλαδή, ναι. Τέλο και αυτό. Τα λοιπά. Okay. Αυτό από ό,τι μα είπε βρέθηκε σε πάρα πολύ κατάσταση και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι. Έτσι. Σωστά. Ο άνθρωπο που το έδινε, δηλαδή το είχε προσεγμένο, καλοσυντηρημένο. Ναι, πρώτο χέρι ήταν το μηχανάκι. Χρειάστηκε μόνο ότι μου είχε πει λάδια μπροστινά, κάτι τέτοιο. Τσιμουχάκια στην μπροστινή ανάρτηση και ένα γενικό σέρι λάδια κτλ. Τακάκια και. Τι αλλαγέ που λέμε. Ναι, αναμενόμενα θέματα. Γενικότερα, πώ το έχει δει από κατανάλωση. Και θα πάμε μετά στα τη δύναμη και τα λοιπά. Κατανάλωση. Γιατί όλοι ξέρει, συγγνώμη. Ναι. Όλοι, street 600, ρουφίχτρα, αυτό έχει λεφτά. Αυτό. Όχι, δεν έχει λεφτά, το έχει καθημερινό, απλά γουστάρω. Όχι, είναι καθημερινό μηχανάκι και το γουστάρω τέρμα. Αυτό. Γι' αυτό και το πήρα. Mm-hmm. Το πήρα με τη λογική ότι όντω θα το έχω για καθημερινό. Και ρώτησα από εδώ από εκεί, μου είπαν το CBR είναι
το πιο φιλικό καθημερινό. Ευγενικό, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να το είσαι για καθημερινό άμα έχει όντω την κάβλα για το σκυφτό. Κόβει τη μόνη παραπάνω, φίλε, πάντως. Ναι. Πράγμα. Θα τα πούμε και αργότερα που θα σε θέμα κατανάλωση είναι στα χαλαρά του πάντα, δεν μιλάω τώρα. Μέχρι, όχι, όχι, ναι. Μέχρι 6.000 στροφές μέσα στην πόλη είμαι όσο έχει με το 2,5. Τι είμαι, δηλαδή με βγάζω με 20 ευρώ, 180 χιλιόμετρα, 190 χιλιόμετρα. Με 20 πολύ ευρώ. Καλό deal για μέσα στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχει και φρένα και να αρτήσει και κάτι. Όποτε θες, ναι. Σίγουρα τα ανοίγει και ξεφεύγει λίγο η κατανάλωση από εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, σίγουρα. Εκεί το αποφασίζω ότι είναι όντως θα το κάψω και θα το δώσω. Αλλά όταν είσαι καθημερινά στη δουλειά σου και τα λοιπά. Ναι, ναι, δεν έχω. Είμαι κομμή. Και με στην κίνηση μάνετα. Δηλαδή περνάει από αμάξια, δεν κολλάει, δεν είναι χοντρό. Έχει κάνει και μανούβρες. Δηλαδή δεν με έχει δυσκολέψει πουθενά τουλάχιστον μέχρι στιγμή με στην κίνηση. Λίγο θερμοκρασίες ανεβαίνει, ζεσταίνεται λίγο παραπάνω. Αλλά... καλά, εντάξει. Ναι, θα συνηθίσει. Ναι. Αλλά ναι, αναμενόμενο. Το ήξερα μήνες. Από πριν αυτό. Το είχα ένα διμηνάκι τώρα περίπου. Ναι. Εντάξει. Το καλοκαίρι θα κάνουν λίγο τα πόδια του. Το ακούσει. Το θέμα ξέρει είναι ότι όταν είσαι μικρό σε ηλικία και έχει και την κάβλα για τη μηχανή, δεν καταλαβαίνει ούτε αυτό. Αυτό. Ούτε που το σκέφτομαι. Ότι είμαι σκυφτό, τραβάνε τα άλλα. Πάνω μου αρέσει. Σε παππούδια και τέτοια. Όχι, είναι και εγώ σου λέω το GSXR το 1000 που είχα το K4. Και κολοφτιαγμένο ήταν ναι, και θερμοκρασίες ναι, ναι. Έβγαζε κάθε μέρα το. Και το μανούβρα ρε, λες και ήταν παπί. Και μου καίγε και μου καίγε. Σαν Φεράρι. Από φρένα και αναρτήσεις, για πες μας, πώς το βλέπεις αμόντα. Ικανοποιημένος, πολύ ικανοποιημένος. Πλέον ανάποδα μπροστινά, επιτέλους. Ναι. Ανάποδα μπροστινά, ξεκάθαρα. Μα το 600 μέχρι το 5 ήταν που είχε κανονικά μπροστινά. Όλοι είχαν γυρίσει τα ανάποδα, εμείς λέω όχι, χαλαρά ρε παιδί μου. 4, 5, όχι, 3-4 έβγαινε με κανονικά και το 5 το κάνανε ανάποδο, ναι. Και το χιλιάρι μου το έβγαζε κανονικά με ανάποδο. Ναι. Πιο πριν. Εντάξει, κάτσε. Σου λέει, μην την κουνευτούμε για εκεί. Εντάξει. Ωραία, οπότε και φρένα και αναρτήσεις. Ναι, στρίβει μόνο του, δηλαδή δεν έχω ζοριστήσει καμία στροφή. Όχι ότι το έχω μπαίνω με γόνατα και τέτοια, όχι, αλλά. Μέχρι στιγμής, ρε παιδί μου, αυτό που έχει μέχρι στιγμής, ό,τι είμαι, δεν κουράζεται πουθενά. Μπαίνει ένα τάκι και έχει μπει μόνο τη μηχανή και έχει στρίψει τελείως. Ωραία, 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 ωραία. Γενικά θα το πρότεινε σε κάποιον ναι, ναι, ναι. Τη σειρά που έχει ακολουθήσει τα μηχανάκια. Ναι. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ότι το street είναι σκοτόστρες. Τα street είναι. Ναι, είναι όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τα καλύτερα φρένα και τα καλύτερα αμορτισέρ. Αυτό. Δηλαδή, όλα ξαναγυρνάμε στο βασικό, παιδιά, ότι είναι πώς χρησιμοποιούμε οτιδήποτε. Ένα. Το χιλιάρι μπορεί να είναι το πιο δολοφονικό από όλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα στημένο χιλιάρι λέμε κτλ. Πίστες. Ναι, αλλά φρενάρει καλύτερα και στρίβει καλύτερα από όλα. Άρα μπορεί να σε σώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχει κάτι λάθη χάρη μπορεί να σε σώσει ακριβώς ανά πάσα ώρα και στιγμή, φτάνει να το σέβεσαι. Τώρα, αν πας στη Θιβόν, ανοίξει μια πρώτη Δευτέρα τέρμα. Θιβόν δεν σταματάει. Ούτε παπί δεν σταματάει. Δεν θα σταματήσει, είναι η αλήθεια. Αλλά ούτε το παπί δεν σταματάει. Με το φιλοφάναρο κάνουμε παντιλίκια στη Θιβόν. Φρενάροντας, προσπαθώντας. Όχι από γκάζι. Είναι Flintstones και πάει στα πόδια κάτω. Και πάμε με τα πόδια κάτω. Λοιπόν, οπότε όλοι. Θα το πρότεινα με επιφύλαξη όμως. Για πες το. Πρέπει να ξέρει, δηλαδή, όντως το γκάζι είναι γλυκό αυτό που λένε μετά τις 7.000 στροφές. Δαιμονίζεται. Είναι άλλο μηχανάκι. Πρέπει να έχεις και τη συγκράτηση και να ξέρεις. Να έχεις πειθαρχία, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή να ξέρεις ότι το μηχανάκι θα σε σκοτώσει άμα δεν το σέβεσαι. Ναι, 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 ναι. Θέλει σεβασμό, καμία σχέση με το 2,5. Δηλαδή το 2,5 δεν το συγχωρεί. Συγχωρεί πάρα πολλά. Ναι. Δεν το συγκρίνω, συγχωρεί το 2,5. Αυτό μετά τις 7-8 δεν συγχωρεί. Άμα κάνεις, δηλαδή, άμα δεν σκέφτεσαι την επόμενη κίνηση και πεις θα το ανοίξω και δεν σκέφτεσαι άμα θα πεταχτεί κάποιο από αντίθετη λωρίδα, από χωρίς φλας, ναι, από ναι, ναι, αλλαγή. Ναι, ναι. Στενά και τα λοιπά, πρέπει να έχεις στο νου σου τα πάντα. Ισχύει. Άμα είσαι το σκεπτικό και προσγειωμένος και τα λοιπά, το παίρνεις ανεπιφύλακτα. Εγώ δηλαδή με αυτό το σκεπτικό και μέχρι στιγμής μου βγήκε καλά. Ναι, μωρή, και θα σου βγει μια χαρά, θα σου βγει. Προσέχω όταν έχει ευθείες σίγουρα και εγώ κάνω τις βλακίες μου, ανοίγω το ένα τ' άλλο από εδώ, καμιά πάντα σε ευθύ δρόμο. Εννοείται ότι δεν τα κάνω. Ναι, παιδί μου, και έχεις τώρα δυνατό μηχανάκι, δεν το πήρες για να κάνεις. Εννοείται, αλλά γενικά μέσα στην πόλη στενά, από εδώ, από εκεί. Πάντα κράνος, πάντα κράνος, μπουφάν, ναι, ναι. Δεν σου είπαμε τίποτα. Ναι, πάντα, πάντα. Και είχες άλλο μπουφάν και μόλις πήρες το μηχανάκι, πήρες το δερμάτινο. Είχα, ναι, είχα άλλο μπουφάν υφασμάτινο, πάλι μηχανής, αλλά με το πήρε το σκυφτό, πήρα και κράνος πιο καλό και μπουφάν πιο δυνατό να. Εντάξει, είναι σωστή όλη αυτό, όταν έχεις σωστό mindset και από παπί να πας αυτό. Αυτό. Λες τσούκου τσούκου θα το πάω. Δηλαδή, γιατί ανάγκη. Βλέπω το Ρώση και θα κάνω την άλλη μέρα τα ίδια. Ναι, ναι, ναι. 40 χρόνια για να τα κάνει αυτά. Ισχύει. Λοιπόν, να πούμε πάντως, πριν πάμε εδώ στο κομμάτι, να πούμε ότι το CBR παραμένει το 600, η σειρά αυτή μάλλον. Κάποτε, όπως σας έχω πει και εγώ, είχα την F3, 97-98 μοντέλο. Κάποτε. Παραμένει η ίδια φιλοσοφία. Ήτανε μετά τον Νόε, μετά τον Νόε. Όπου παραμένει η φιλοσοφία το ότι πρέπει ένα μηχανάκι να είναι φιλικό προς τον οδηγό του, να τον κάνει να νιώθει άνετα, ναι, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει περαιτέρω πράγματα πάνω,
πέρα από μια σκεφτή διαδρομή σε μια πίστα κτλ. Να είναι πιο ξεκούραστη η διαδρομή του προς την πίστα και μετά την πίστα. Κάπως έτσι εγώ το βλέπω. Λοιπόν, τώρα σήμερα εδώ όμως έχουμε φέρει και κάποιον μαζί του. Έχουμε φέρει και το καβασάκι του ZX, το οποίο όπως είδατε σε προηγούμενα επεισόδια ήταν του Γιάννη. Τώρα πιανού είναι. Ήταν ενός άλλου Γιάννη για λίγο. Ευχαριστούμε το Γιάννη που μας το φίλο μου που μας το δώρησε σήμερα, που το πήρε από μένα. Τώρα, όταν βλέπετε το επεισόδιο, μπορεί να το έχει δώσει κιόλας, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Γιατί κι αυτός είναι γερόλικος σαν και εμάς. Ή σχέτο γέρος. Σχέτο γέρος. Οπότε τραβάνε λίγο οι μέσες, λίγο τα γόνατα. Ναι, λοιπόν. Οπότε δεν ξέρουμε ποιο είναι πλέον αυτό το μηχανάκι. Αυτή τη στιγμή που το βλέπετε εσείς, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Οδηγήσαμε σήμερα και τα δύο. Και μάλιστα ήταν και πρόταση δικιά μου, είχα πει στο Γιάννη ότι φέρτα και τα δύο, είναι πολύ κοντά στα μηχανάκια. Υπάρχει ένα προτέρημα σίγουρα σε κυβικά που είναι ένα τάκ παραπάνω γιατί είναι η σειρά του έτσι. Αλλά να τα δούμε λίγο στην πράξη. Όσο μπορέσαμε να τα δούμε. Δεν τα βάλαμε στην πίστα εννοείται. Ό,τι μπορέσαμε να καταλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Αφού έκανα όλη αυτή την εισήγηση. Εγώ είμαι χοντάκιας πολύ γενικότερα. Σε όλα τα θέματα και τα λοιπά. Εγώ απ' την άλλη είμαι αντιχοντάκιας. Κάποτε στο φόρουμ της Καβασάκη λέγαμε τους αργούς ότι καβαλάνε χόντα. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα. Οδήγησα και τα δύο μηχανάκια, έτσι. Θα το πω ως αντικειμενικός κριτής, αν και τα αγαπάω τα χόντα πολύ, αλλά οδήγησε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, το ένα είναι πάρα πολύ πιο φιλικό προς τον αναβάτη. Πολύ πιο άμεσες και άνετες οι γωνίες στα πόδια και στα χέρια. Το κυριότερο είναι τα χέρια, είναι πιο ψηλά τα κλειπών, το νιώθεις. Εμένα νιώσα τρομερή διαφορά στη γωνία που κάνει στο πόδι μου. Τρομερή διαφορά. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο που κατάλαβα, δεν ήταν αυτό. Αυτό λόγω ύψους μπορεί και με αυτό. Τα πατάτια κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ πιο άκουμψο και πολύ πιο πολεμικό και μπαίνεις πολύ παραπάνω μέσα για να το οδηγήσεις. Αυτό είναι, παραμένει πολύ πιο φιλικό. Από γραμμικότητα κινητήρα, αυτό εδώ. Και θα πείτε και εσείς μετά, έτσι απλά λέω τώρα αυτό που. Ναι. Λοιπόν, από γραμμικότητα κινητήρα, αυτό μέχρι τις 7.000 είναι ένα μηχανάκι που όντως πας στη δουλειά σου. Έχει τη φιλοσοφία των SEB, 500-600, CBF κτλ. Μετά τις 7, αλλάζει το πράγμα. Το μηχανάκι απογειώνεται και γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπεις τα άλογα του όλα κανονικά, αλλά μέχρι εκεί η γραμμικότητά του είναι πολύ smooth, κλασικό, SEB κτλ. Απ' την άλλη, αυτό είναι πολύ πιο απότομο από πολύ χαμηλά. Δηλαδή, είναι ένα πολύ πιο αφιλόξενο μηχανάκι στο ότι αφορά τις μικρές κινήσεις μέσα στην πόλη, εφόσον το χρησιμοποιείς για αυτή τη δουλειά. Καλά, έτσι. Ναι. Σίγουρα βλέπεις τη διαφορά στη δύναμη, αυτό το λίγο που έχουν το ένα με το άλλο, αυτά τα 10 άλογα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που νιώθεις είναι η δύναμη διαφορά. Νομίζω ότι είναι η γραμμικότητά του που είναι πιο απότομη. Του κινητήρα. Εντάξει, λειτουργεί αλλιώς ο κινητήρας. Λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Έχει κόφτει πολύ πιο ψηλά αυτό καταρχάς. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτό, όντως και 2 χρόνια παλιότερο, θυμίζει παλιότερο σε σχέση με αυτό. Γιατί εδώ η Honda έκανε. Είναι το αλλαγμένο πια ρίγχος που ναι. Ξεκίνησε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι διπλό. Θα το καταλάβανε τα παιδιά και στην αρχή των βίντεο. Ενώ εδώ είναι το κλασικό τρινείο. Μονοκόμματο σουλού που βγαίνει και μπαίνει αλόκληρο. Ναι. Ας το πούμε κάπως έτσι. Εδώ μου άρεσαν πολύ παραπάνω. Μου άρεσε πολύ παραπάνω το πίσω φρένο. Εδώ μου μπλοκάρει συνέχεια. Αυτή ήταν η δικιά μου εμπειρία. Γενικά μου αρέσουν και τα δύο για διαφορετικούς λόγους. Κάπως έτσι. Αυτό ήταν δηλαδή αυτό που εγώ αποκόμισα σήμερα. Πολύ πιο ξερό, σφιχτό και γκάζι. Ένα τάκ παραπάνω γιατί είναι και παραπάνω κυβικά. Πολύ και πιο άμεσο. Απότομο, όμως. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέγαμε για γραμμικότητα. Αλλά πολύ πιο άνετο. Πιο φιλικό προς πολύ πιο φιλικό προς τον αναβάτη. Είναι και πιο οικονομικό. Έτσι. Από ότι είναι αυτό. Από τα νούμερα που ξέρουμε για τα μηχανάκια και οι δύο. Είναι πιο οικονομικό. Εξίσου καλό. Είναι και τα δύο για μένα κάτι άλλο το καθένα. Αυτό, για πείτε κι εσείς. Εσύ όταν ανέβηκες πάνω, τι αίσθηση σου έδωσε? Καμία σχέση. Δηλαδή ανέβηκα και ήταν γενικά το μηχανάκι, το νιώσα κούτσορο τελείως, τσιμέντο όλο. Το νιώσα πιο στιβαρό όντως, ότι πατάει πιο πολύ κάτω όταν έκατσε πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό το νιώθω πιο παιχνιδιάρικο. Πιο ελαφρύ, πιο όχι εύκαμπτο, πώς να το πω. Συγχωρεί λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτό μου δίνει εμένα την αίσθηση στροφή ότι όταν πάρεις το κέντρο της στροφής πλέον, έχεις πολύ λιγότερες πιθανότητες να το αλλάξεις αυτό που έχεις κάνει. Όχι, βασικά είναι. Βασικά, τι έγινε με αυτή τη σειρά. Και γενικότερα με τα Ninja, ότι θα το πάρεις για να μπεις πίστα. Ναι. Δεν θα το πάρεις για να πας τη βόλτα σου και αυτά. Και αυτός είναι ο λόγος δηλαδή, που το έδωσα και εγώ. Ότι εντάξει, είναι και γαμό για την πίστα, τρομερό, απίστευτο. Πιστεύω κατά μένα ότι είναι. Από ό,τι έχω δοκιμάσει. Τα καλύτερα εργοστασιακά που σου βγαίνει η μαμά, το καλύτερο για να το βάλεις πίστα. Με τις λιγότερες αλλαγές που πρέπει να κάνεις για να το βάλεις ακόμη και σε αγώνα, μπορώ να σου πω. Αλλά
Όχι εμείς, ένας αναβάτης. Ναι. αλλά είναι αφιλόξενο για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι αυτό που είναι πολύ πιο κούτσο. Εγώ όταν έβγα πάνω στο CBR, έπαθα σοκ, λέω τι πλαστικό είναι αυτή. Το 2,5 είναι. νιώθω ότι μόνο να κόβει πολύ περισσότερο. Δεν νιώθω αυτή τη στιβαρότητα, το μεταλλικό το πράγμα που λες τώρα μπαίνω και θα νιώσω και το χαλικάκι στη στροφή. Και θα καταλάβω τι γίνεται από κάτω από τα πόδια μου. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις. Απλά αυτό είναι δύο φορές πιο απόλυτο από ότι αυτό. Αυτό να το πας, θα πέσει και στη λακκουβίτσα, εντάξει. Αυτό και πέσει σε λακκούβα θα σε σηκώσει. Είναι πολύ πιο ακραίο. Σίγουρα παίζει και το setup που έχει κάθε μηχανή εξαναρτής, αλλά μιλάμε ότι είναι εργοστασιακά τα setup αυτή τη στιγμή και τα μπροστινά και τα δύο από service. Κάθισα και πίσω και στα δύο μηχανάκια. Περιέργως, το CBR είναι πολύ πιο δύσκολο για τον πίσω. Δεν μιλάω για τη σέλα, που εντάξει την αλλάζεις, βάζεις πιο μαλακή. Είναι πολύ πιο περίεργο γιατί αυτό μάλλον έχει πιο ψηλά το depósito και μπορείς να κρατήθηκα με το χέρι μου. Αυτό σε το εκείνο έπρεπε να είμαι έτσι για να κουμπάω με το χέρι μου. Σε αυτό το depósito με πίσω θέση είναι στην ίδια ευθεία. Ναι, ήμουν πολύ σκημένος. Είναι η ίδια ευθεία και τα δύο. Άμα το δεις από το πλάι, δεν έχει διαφορά depósito με πίσω σέλα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, είναι. Όχι, είναι πιο κάτω, όντως είναι πιο κάτω. Είναι πιο κάτω από το depósito, οπότε μπορείς να κρατήσεις. Ναι. Αυτό είσαι πάμε, απευθείας. Ναι, ήμουν πολύ κάτω και είμαι σε φάση. Τι κάνω τώρα, πώς κρατιέμαι, ας πούμε. Ναι, δεν έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια στο δικάβολο πάνω σε αυτό. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Super Sport και δεν είναι. Ναι, εννοείται, εντάξει, εννοείται αυτό. Εννοείται. Είναι για να πας, να σε πετάξω μέχρι εδώ πιο κάτω. Ναι, μέχρι πιο κάτω. Ένα 10-15 λεπτά. Λοιπόν, εγώ αν το ξανακοίταγα, εντάξει, πάλι 66 θα περνά, να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά το έδωσα, οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Δεν θα περνά όμως ούτε το CBR. Όχι γιατί δουλεύει άσχημα, είναι τρομερό μηχανάκι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απόλυτο όπως που τα σκάς. Που τα σκάς και θες να πάρεις ένα μηχανάκι που θα είναι. Το παίρνει για ένα απόλυτο ρε φίλε για μένα. Ναι, αλλά μήπως σου έκανε αυτό τελικά. Όχι, ούτε αυτό. Γιατί θα σου ήταν πιο άνετος. Όχι, ούτε αυτό μου έκανε. Γιατί και αυτό είναι σκεφτό. Για αυτό που θέλει. Δεν είναι όμως τόσο. Δηλαδή από εδώ που βλέπω εγώ τα τιμόνια καμία σχέση τώρα. Ναι, είναι και το ύψος διαφορετικό. Ναι, καμία σχέση. Αλλά και πάλι όμως και αυτό είναι σκεφτό. Δηλαδή όταν. Με βλέπει τώρα ότι που είναι στα 10 χρόνια πιο κάτω από εμά από μένα. Είναι ότι από ένα σημείο και μετά θες, σου λέω, έχεις ένα μηχανάκι, έτσι. Που σημαίνει θα πας για μπάνιο με αυτό. Θα βάλεις τη γυναίκα πίσω, θα πας τσόκαρο μετά έτσι. Από τη γυναίκα. Κατάλαβες. Πάρε αμάξι. Αμάξι, όχι, αλλά πάρε κάτι άλλο πιο όρθιο. Καταλαβαίνεις. Οπότε ναι. Δεν είναι. Αλλά σου λέω, και εγώ είχα το GSX το K4, ήταν κάπου ενδιάμεσα με αυτά τα δύο. Φαντάσου, έτσι. Και το είχα καθημερινό. Ότι αυτό ήταν πιο ψηλό. Ότι αυτό ήταν πιο χαμηλό από το GSX. Αυτό είναι πιο χαμηλό λίγο από το GSX, αλλά. Είχα ένα χιλιάρι φτιαγμένο καθημερινό. Ναι, και ναι, δεν με νοιάζει γιατί μου σε φάση είναι γουστάρω, τέλος. Άρα έχει να κάνει και λίγο με τη φάση μου. Έχει να κάνει με τη φάση. Είναι κάθε πράγμα, έχει την ηλικία του. Δηλαδή εσύ τώρα που είσαι κάπου κοντά στα 25 και αυτά είναι η φάση. Τότε πρέπει να το κάνεις. Πολλά... Όπως και το έκανε. Ναι. Καλή δουλειά έκανε με λίγα. Και πολλά παιδιά μας γράψαν σχόλιο όταν έβγαλα εγώ γι' αυτό ξέρω εγώ το βιντεάκι. Ότι... Που το έδωσα ξέρω εγώ ότι. Ξέρεις κάτι, είμαι κι εγώ 40, είμαι 35 και για τον ίδιο λόγο το έχω δώσει. Ναι, το είδα κι εγώ αυτό. Όντως ότι. Ήρθαμε πολύ μαζί σου σε ναι, αυτό. Και λέγανε ναι, τρομερό μηχανάκι, αλλά μετά από κάποια χρόνια και εγώ αναγκάστηκα και. αυτό, ενώ αυτό θα το δώσεις, αλλά θα αργήσεις. Ναι. Εγώ ουσιαστικά πριν το πάρω αυτό, ήμουν ανάμεσα RO6, GSXR και αυτό. Όταν τα υπολογίζεις και λες θα το είσαι για καθημερινό, ρώτησα από εδώ από εκεί, οδήγησα και GSXR και RO6. Και το GSXR είναι καλό για καθημερινό. Είναι καλό, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πιο. Πιο απότομο τον γκάζι. Δηλαδή, όταν εγώ μπαίνω από το 2,5 στο 600, ναι, εντάξει, είναι πιο απαλή μετάβαση ρε, παιδί, ναι, από το 2,5 στο 600. Μιλάμε για λεπτομέρειες τώρα, έτσι, γιατί μιλάμε για 120 άλογα πάλι. Ναι, αλλά λεπτομέρειες, αλλά είναι ο τρόπος που τα αποδίδει από τα χαμηλά μέχρι τα. Αυτό δεν πάει, δηλαδή. Ναι, δεν είναι ότι δεν πάει. Απλώς αυτό για όλους έχει. Είναι. Πόσο κόφτη έχει, ρε, 11. Όχι, έχει 15,5. 15,5 έχει και το ίδιο έχει αυτό που έχει παραπάνω. Αλλά αυτό νιώθεις ότι σηκώνει πολύ πιο απότομα το άλλο, αν δεν πάει 7.000 στροφές. Πάει σε λες και είναι touring. Σε μπέ. Φιλοσοφία σε μπέ. Ναι, και μετά δίνει βέβαια απότομα πολύ. Και έχει τα ίδια καπάκια στα πλάγια. Λοιπόν. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ πιο απότομο και αυτό έχει. Τώρα, αυτή την τεχνολογία δεν έχω ψάξει πώς είναι. Αλλά αυτό στις 6.000 στροφές, οι οποίες 6.000 στροφές ήταν πάρα πολύ γρήγορα, δαιμονίζεται. Και κρατάει μέχρι τις 15.5. αλλά όχι, έχει περισσότερη διάρκεια στη δύναμη. Ναι. Και τα χαμηλά του νιώθω είναι πιο ροπάτα. Είναι πιο απότομο όμως. Πολύ πιο απότομο. Για το πίσω φρένο τι έχετε να πείτε. Μόνο εσύ έχουν πει πίσω φρένο. Εμένα αυτό μου μπλόκαρε συνέχεια. Εντάξει, εγώ χρησιμοποιώ, αλλά. Είμαι κομπλέ. Εσύ δεν χρησιμοποιείς. Όχι, μα τον μπροστά κάνει δουλειά. Το πίσω δεν το κάνω. Όχι.
Είμαι αντίθετος. Εγώ και με τα δύο είμαι, δηλαδή όταν να σταματήσω. Ναι, και τα δύο θα πατήσεις. Αυτό δεν μου μπλοκάρει καθόλου. Αυτό μου μπλοκάρει συνέχεια. Τώρα βέβαια εδώ πέρα παίζει και το λάστιχο λίγο θέμα. Καλά, ναι, αυτό δεν έχει λάστιχο πίσω. Συν ότι αυτό το δοκιμάσαμε και λίγο νομίζω πιο ζεστό. Ίσως. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι λεπτομέρειες εκεί. Μπορεί. Καλά, κάνουμε, γενικότερα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν πολύ πατάω πίσω, αλλά θέλει, έχει μεγάλη διαδρομή το πίσω του. Και... κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει. Mm. Δηλαδή επειδή εντωμεταξύ. Είναι και λίγο μπροστόβαρα αυτά, είσαι και εσύ πολύ μπροστά. Ναι, οπότε δεν με, το που ρίξεις, με το που κάνει μπροστά, πέφτει πολύ το βάρος και σταματάει από μπροστά μόνο. Δηλαδή πίσω είναι ήδη σχεδόν στον αέρα. Τώρα εντάξει, είναι και θέμα σεταρίσματος και θέμα βάρους, είναι πολλά. Από κάτω θέλω να μας γράψουν όμως ο καθένας την άποψή του και για τα δύο. Θέλω να μας γράψουν ποιο θα παίρναν από τα δύο. Ναι, όντως, γιατί για τα παιδιά ας πούμε, που βλέπουν τα βιντεάκια μας θέλουν μια. Έχουν απορία. Και πολλοί έχουν καβαλήσει, έστω ένα από τα δύο ναι. Που μας βλέπουν, ας πούμε. Γράφτε και από κάτω ποιο από τα δύο θα παίρνατε εσείς και γιατί. Ναι, όχι, εγώ δεν ξέρω. Εσύ τώρα από το μαμά, τι άλλο ναι. Έχεις κάνει σαν επεμβάσεις, αισθητικές από ό,τι μας είπες περίπου. Κυρίως αισθητικές, γιατί το πήρα σχετικά έτοιμο. Mm-hmm. Είχε ήδη ένα τελικό γιοσιμούρα πίσω το μηχανάκι. Φοράει ένα φίλτρο αέρα ελευθέρας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μηχανικά του μέρη θεωρητικά που είναι πειραγμένα. Ναι. Κατά τα άλλα, και υψηλής. Το πλαστικό εδώ πέρα. Ναι, και έχω ντύσει αυτό. Το πλαϊνό με ραπ. Μεμβράνη, μεμβράνη λέγεται ναι. Ουσιαστικά που αυτό αντί ήταν, να το βάψεις. Ναι, αυτό ήταν γκρι, ασημό γκρι. Ήταν ασημή γκρι, ναι, ανοιχτό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ναι, και δεν μ' άρεσε γιατί έκανε τη χρωμία και επίσης μας πιέδες και όλα αυτά ήταν γκρι. Οπότε δεν μ' άρεσε που έσκαγε κόκκινο, μαύρο, γκρι. Ναι. Και ήθελα καλύτερο, κόκκινο, μαύρο απόλυτα. Οπότε βάψεις και τα πίσω πατάκια μαζί με τα καλύματα. Πίσω πατάκια, ναι. Καλύματα, εξατμίσεις. Εξατμίσεις, συγγνώμη. Το ψαλίδι πίσω το έχει μαύρο έτσι. Ψαλίδι μαύρο μου από μόνο του, ναι. Εκεί, ωραία. Εργοστάσιο. Οπότε είναι σχεδόν μαμά αυτό που βλέπουμε έτσι. Ναι. Τους καθρέφτες. Καθρέφτες. Έχεις παραγγείλει γιατί έκανε κάτι ο μάστρος και μας χάλασε τον καθρέφτη. Έχω παραγγείλει, ναι, γενικά οδηγάω με καθρέφτες. Γιατί δεν μπορώ να κοιτάω όλη την ώρα και να κοιτάω πίσω. Καλύτερη δουλειά κάνεις. Και ήμουνα όπως πηγαίναμε να βάλω το μηχανάκι μέσα για να μπει για σερβις μπροστά σε αναρτήσεις. Μου κάνει ένα τάκ. Είχα ξεχάσει να το πω ότι δεν είναι σκληρές οι αναρτήσεις. Οι καθρέφτες και δεν κλείνουν έτσι με το χέρι. Και το πιάνω το καθρέφτη, μπαμ και το ήμουν στο χέρι. Εντάξει. Άμα θέλετε, γράψτε και γι' αυτό. Τα καντήλια σας, εγώ τα άριξα πριν. Εντάξει, δεν το είπα τίποτα γιατί ούτως ή άλλως είχα παραγγείλει άλλους καθρέφτες, δεν μου αρέσανε. Οπότε εντάξει, λέω αφού έγινε και αυτό. Δεν τι να κάνει, να το πει. Μια χαρά, μια χαρά. Να, ναι, ναι. Λοιπόν, μπείτε από το Καβασάκι Bikers, παιδιά, εσείς οι φίλοι μου. Και από το Zeta Club, εν τω μεταξύ, κοιτάω ρε φίλε τόση ώρα τη Δαγκάνα. Την είχα στο Zeta το 7,5 την είχα βάλει στη Δαγκάνα. Αυτή τη Δαγκάνα. Ναι. Και έλεγα μετά γιατί πατάω φρένο και στραβώνει το Zeta, ας πούμε. Φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, μπείτε εσείς οι Καβασάκι, δε τώρα θέλει να γίνει χαμό από κάτω. Και οι χοντέ από κάτω κυρίως. Α, έχουμε και τέτοιες. Έχουμε και χοντές, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι και τα δύο μηχανάκια... Θα σας βγάλω τώρα και ένα πλανάκι με μια κάρτα που έχω από το Καβασάκι. Να πούμε τελικά ότι και τα δύο είναι πολύ διαφορετικά όσο όμοια και αν φαίνονται. Παρ' όλα αυτά είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία μηχανάκια. Και ασχέτως τώρα τι λέμε και τι... Ναι. Που το Καβασάκι είναι πολύ καλύτερο φυσικά. Γιατί είναι Καβασάκι, τίποτα άλλο. Τα Honda λένε στρίβουν καλύτερα όμως. Κάνα τσιγάρο μπορεί, τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι πολύ καλά μηχανάκια και τα δύο. Αυτό είναι πολύ καλύτερο για να μπροτάρει, σίγουρα, ναι. Δεν το συζητάμε. Συγχωρεί, αυτό που χρήζει βασικά συγχωρεί. Μπορείς να το βάλεις... Συγχωρεί σε εισαγωγικά κι αυτό. Συγχωρεί για αυτό καλά, που είναι. Ναι, για αυτό που είναι συγχωρεί. Ναι. Γενικά, ναι, άμα δεν προσέχεις... Αυτό, δηλαδή, άμα πάρεις αυτό, δεν σε συγχωρεί λάθος. Δηλαδή, μπήκες λάθος γραμμή, άμα δεν είσαι καλός οδηγός, τον ήπιασε. Αυτό μου δίνει την αίσθηση μπορεί να το ξανα... ότι σου δίνει λίγο ακόμα. Ναι. Λίγο. Εντάξει, λίγο. Μιλάμε για ένα μικρό σίγμα, αλλά όταν κάνεις πέσει στο 150 χιλιόμετρα, είναι πολλά τα λόγα. Πας στον Αγιο Πέτρο, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για λίγα όμως, γιατί είναι πολλά τα λόγα. Ναι, αλλά είναι αυτό που ότι η μετάβασή του όμως από ένα 2,5 ήταν πολύ εύκολη. Ναι, και όντως καταλαβαίνω ότι πέντε έχει άλλη γωνία, είναι φιλικό στον αναβάτη. Όχι μόνο από αυτό. Χωρίς να υστερεί όμως στις στροφές. Από τον κινητήρα του, όπως σου λέω. Ότι... Μπράβο. Ναι, καθαρά με το πω. Δηλαδή αφήνει συμπλέκτη και δεν σε πετάξει. Αυτό με αφήνει συμπλέκτη από το μα τεινάζει. Την πρώτη μέρα που το πήραμε, το που έφυγα από 2,5 σε 600, δεν είχα κανένα απολύτω πρόβλημα. Δηλαδή το οδηγούσα σαν να το είχα ξέρω εγώ, καιρό το μηχανάκι. Και πιστεύω ότι η Honda και αυτό τα έβγαλε αυτό το μηχανάκι. Δηλαδή πιστεύω πάντα το target group τη Honda ήταν τέτοια αναβάτη. Ξέρει τι κάνει. Δεν ήταν ο racing ο αναβάτη που μπορεί να τρέξει να είτε έτσι. Γι' αυτό έχει βάλει χιλιάρια. Όχι, αλλά είναι γι' αυτό. Δηλαδή αλλιώ βγάζουν παραπάνω άλογα. Ναι. Πιο στημένα, πιο, πρέπει να είσαι πιο χάλια. Δηλαδή να είσαι τραβηγμένο πάνω στο μηχανάκι. Αυτό είναι πιο φιλικό. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν και εμείς να λέμε ότι θέλουμε. Καλά, ναι, εννοείται. Μα αυτοί βλέπουν τα νούμερα στις αγορές και κρίνουν τι θα κάνουν. Ακριβώς αυτό. Και σου λέει υπάρχει τρύπα στην αγορά εδώ την οποία θα την καλύψουμε εμείς με αυτό. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
Είναι δύο μηχανάκια τόσο ίδια και τόσο διαφορετικά. Γράψτε μας από κάτω ποιο σας άρεσε και ποιο δεν σας άρεσε. Έχω. Ή ποιο θα παίρνατε και ποιο δεν θα παίρνατε. Εγώ είμαι σε μεγάλο δίλημα τελικά. Εδώ όπως βλέπεις. Θα πάρεις και εσύ ένα, Χρήστο. Εσύ όπως βλέπεις και. Χρήστο, πάρε και εσένα, ρε. Είμαι χοντάκιας, εγώ το έχω πει αυτό. Λοιπόν. Χρήστο, πάρε και εσένα. Λοιπόν. Λοιπόν, γράψτε. Αυτά. Έχει και το. Α, παιδιά, έχει και το PayPal, μην το ξεχνάμε κάτω στην περιγραφή. Καινούριο κόλπο αυτό για όσο το έχουν δει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, οκ. Αυτά. Και μέχρι την επόμενη φορά. Bye.